Με θυμάσαι, ρε Κούστη. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε μας να κάνεις πλάκα? Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια, αλλού να πας για τράκα. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Τις διασκέδασα όλες τις ταινίες. Κάθε μία είχε να σου δώσει κάτι ξεχωριστό. Η ανάλαφρη κωμωδία είχε το αλέγκρο, το ανέμελο. Η άλλη δραματική ήταν πιο σοβαρή, έπρεπε να μαζέψει, ας πούμε, περισσότερο τις εκφράσεις, να είναι πιο βαθιές, πιο ανθρώπινες, πιο υποκριτικές, ας πούμε. Κάθε ταινία είχε κάτι το ξεχωριστό, και αυτό που έμαθα στην πορεία των 40 χρόνων τώρα είναι ότι ό,τι και να κάνει κανείς πρέπει να το κάνει με σοβαρότητα, δηλαδή να ασχολείται σοβαρά. Δηλαδή έχω αντιμετωπίσει με την ίδια σοβαρότητα και το Σέξπιρ, ας πούμε, που έχω παίξει, και τον Φόσκολο και τον Δαλιανίδη και τον Γκασόνα και τους συγγραφείς τους μεγάλους. Κάθε συγγραφέας δηλαδή είναι σημαντικός στον τομέα του και σε αυτό που κάνει. Και κάθε στιγμή του έργου θέλει και την ανάλογη προσέγγιση και σοβαρότητα, ό,τι και να κάνει κανείς. Παίζονται ταινίες μου στα κανάλια, ζω μέσα από τις επαναλήψεις και από εκεί πέρα ο κόσμος που έχει και μεγαλώσει κιόλας μαζί μου δείχνει έτσι πολύ ζεστός απέναντί μου. Σταμάτη, έλα, κάτσε μπροστά μου. Κάτσε μπροστά. Τι κάνεις, κύριε? Έλα, ρε, κάτσε μπροστά μου. Όχι, εσύ ρε, σταμάτη, έλα, δεν τρέπομαι εγώ. Για κάνε μου τη χάρη. Έλα, σταμάτη, μάνα, μάνα, με βλέπουν και γελάνε, ρε. Με μένα τι κάνουν, έλα, γελάνε με μένα. Δεν τις ξεχωρίζω ποιοτικά, αλλά μόνο σημαδιακά στη ζωή μου. Ας πούμε, η πρώτη ήταν τα Τσακάλια που με έβγαλε στο χώρο κατά κάποιο τρόπο. Όλες οι άλλες είναι ταινίες. Όπως στην ίδια κλίμακα. Δεν μπορώ να τις ξεχωρίσω. Έκανα, ας πούμε, και στο Μελισσοκόμο με τον Αγγελόπουλο, που είναι ένα πολύ εντυπωσιακό γύρισμα με τον Αρβανίδη πάνω στην Τζαρίτσανη. Ένα ρόλο έτσι μικρό, αλλά έτσι πολύ χαρακτηριστικό, με πολύ μεγάλη εμπειρία γυρισμάτων πανάκριβων. Γιατί αυτές τις ταινίες που έκανα, δεν ήταν τόσο ακριβές όσο, ας πούμε, ταινίες που βάζουν μέσα χρήματα και από το κέντρο κινηματογράφου και έχουν πολύ ψηλό μπάτζετ. Και εκεί φαίνεται και η διαφορά. Βέβαια, η διαφορά η ποσοτική, η χρηματική, δεν κάνει και την ποιοτική διαφορά. Αλλά ήταν μια εμπειρία για μένα. Τη δραματική σχολή του Οδείου Αθηνών τελείωσα, έτσι. Δραματική τελείωσα. Και εκεί με είδε ο Δαλιανίδης. Δηλαδή έκανα μια οντισιόν μαζί με πάρα πολλά παιδιά από όλες τις δραματικές σχολές εκείνη την εποχή και με επέλεξε για την ταινία, για το ρόλο του στα Τσακάλια. Στα Τσακάλια τη μισή ταινία την έκανα με σπασμένο χέρι. Γιατί ήμουν με την κοπελιά μου κάπου, ας πούμε, ξεκινήσαμε, είχαμε πάρει κάτι στο χέρι, ξεκινήσαμε, είχα ένα πραπρά πολύ μικρό, ξεκινήσαμε και έρχεται ένα αυτοκίνητο δίπλα μου. Πανικοβάλλομαι, πατάω μπροστινό φρένο, πέφτω κάτω, σπάω στον καρπό εδώ στο αριστερό. Και τη μισή ταινία την έχω μπανταρισμένη, βέβαια δεν φαίνεται, γιατί μου βάλει τις φωνές και ο Δαλιανίδης, με έριξε στο φιλότιμο τότε και σιγά σιγά ξανασπάω το γύψο, ας πούμε, και έμεινε το δάχτυλό μου έξω, με έναν τα δάχτυλα έξω να μην φαίνεται. Τον έσπασα και εδώ το γύψο για να μπορώ να κάνω αυτή την κίνηση και από τότε δεν έθρεψε και καλά το χέρι μου και μου πονάει. Και το μεταξύ και τώρα και με τα φυσικά αυτό το έχω συνδέσει με κάθε πράγμα στη ζωή μου, κάθε τι που κάνω, ας πούμε, καλλιτεχνικό, ότι κάτι θα το πονέσω ή θα το ματώσω για να πάει καλά, ας πούμε. Από τα πιο σημαντικά, μόλις τα πιο σημαντικά, ας πούμε, στο Your Face, όχι στο Dancing, πάλι στο παραμπέντε έσπασα το χέρι μου. Κάναμε πρεμιέρα την Κυριακή, το Σάββατο έσπασα το χέρι μου, το δεξί. Κλείστες απάνω στη σκηνή, στις πρόβες, στην ένταση, με κουστούμια, με αυτά, έσπασα το χέρι μου. Μασερακούστη. Ήταν και κάτι το οποίο το φοβόταν και ο Γιάννης. Του λέω να πω μέσα, να μπω και να του πω με θυμάσαι. Μου λέει πολύ, ναι, ήταν αυτός, ήταν δικό μου αυτό. Και άντε τέλος πάντων, άντε πες το. Και τελικά ήταν το κάρμα του, έτσι, να μείνει αυτή η ατάκα.